Πάμε και στον κύριο Δελή για να δούμε ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος, κύριε Δελή, και αν συμφωνείτε κι εσείς ότι τουλάχιστον στους υγειονομικούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή θα πρέπει ο εμβολιασμός εκεί να είναι υποχρεωτικός. Τι λέτε? Αυτό μπορεί κανείς να το δει κατά περίπτωση. Αυτό που θέλουμε όμως να πούμε εμείς είναι ότι η πειθό είναι πάντα προτιμότερη και αποτελεσματικότερη σε σχέση με την υποχρεωτικότητα. Mm-hmm. Όμως, κυρία Γκαντώνα, για την αντιμετώπιση της πανδημίας και της συγκεκριμένης πανδημίας, οι εμβολιασμοί, όπως αποδεικνύεται, δεν αρκούν. Χρειάζονται και άλλα μέτρα. Χρειάζεται, για παράδειγμα, αποφασιστική ενίσχυση, θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με προσλήψεις, με μονάδες εντατικής θεραπείας, και όλα αυτά δεν έχουν γίνει. Χρειάζεται επιπλέον συστηματική αναλυτική επιδημιολογική επιτήρηση στους μεγάλους χώρους δουλειάς, σε χώρους όπου συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι, και τέτοιοι χώροι είναι για παράδειγμα τα σχολεία. Όλα όμως αυτά έχουν αναποτεθεί στη λεγόμενη ατομική ευθύνη των self-test. Συνεπώς, θεωρούμε ότι για να αντιμετωπίσει κανείς μια τέτοια πανδημία πρέπει να αξιοποιήσει ένα πλέγμα μέτρων. Βεβαίως είναι και τα εμβόλια, τα οποία έχουν σημαντική καθυστέρηση, ναι, σε σχέση με το πού θα μπορούσαμε, ναι, να βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις. Ναι. Ούτως ή άλλως, κύριε Δελή, αποτέλεσμα, ναι, και ενός ανταγωνισμού, ο οποίος, ναι, μένεται και το βλέπουμε είναι μπροστά στα μάτια μας. Είναι και αυτό ένας παράγοντας διεθνούς ανταγωνισμού. Πάντως βλέπουμε, βέβαια, κύριε Δελή, να σταθούμε και λίγο σε αυτό. Ορίστε. Επειδή αναφερθήκατε και στο θέμα της υποχρεωτικότητας, είδαμε από, δεν θα αναφερθώ το όνομα της τράπεζας, αλλά σωματείο εργαζομένων μεγάλης ελληνικής τράπεζας, ναι, συμφωνούν με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Που εδώ θα περίμενες να μην είναι με την εργοδοσία, να το πω έτσι, να είναι με... Σας είπα, θα μπορούσε κανείς αυτό να το εξετάσει κατά περίπτωση, για παράδειγμα, στους υγειονομικούς ή την προτεραιοποίηση, για παράδειγμα, επίσης των εκπαιδευτικών. Αυτό θα μπορούσε κανείς να το δει. Όμως σε σχέση με την προτεραιοποίησή τους, πάντα. Όμως αυτά είναι λεπτά ζητήματα, είναι ζητήματα τα οποία άπτονται και άλλων ρυθμίσεων και συνταγματικών, αν θέλετε, και χρειάζεται, όπως σας είπα, πολύ περισσότερο. Η πειθό είναι πιο αποτελεσματικό εργαλείο. Και το θέμα είναι να μην δούμε, κύριε Δελή, και κανέναν εμφύλιο, αν μου επιτρέπετε, και παρέες να τσακώνονται. Θέλω να πω, το έχουμε δει και αυτό. Φυσικά. Και να γίνονται με μια κουβάρι ή μισή εμβολιασμένη, αλλά έχουμε κοινωνικό αυτοματισμό, ξεκάθαρα. Πρέπει αυτό να αποφευχθεί. Όμως θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που τροφοδοτεί, ναι, όλη αυτή την άρνηση και όλες αυτές, αν θέλετε, τις συνωμοσιολογικές θεωρίες. Η άγνοια είναι μια παράμετρος πολύ βασική, να ξέρετε. Είναι και η άγνοια, κυρία Γκαντώνα. Είναι ταυτόχρονα και οι αντιφάσεις της κυβερνητικής πολιτικής προκειμένου να διαχειριστεί, ναι, την πανδημία, που υπέπεσε σε ένα σωρό αντιφάσεις. Mm-hmm. Εμείς καταλαβαίνουμε γιατί έγινε αυτό, γιατί πρέπει ταυτόχρονα, ναι, να ισορροπήσεις ανάμεσα στην υγεία και να προστατεύσεις, για παράδειγμα, τα κέρδη των μεγάλων εταιριών. Δεν είναι δυνατόν στα αεροπλάνα. Πάμε στο άλλο μεγάλο, κύριε Δελή, και το επόμενο θέμα θα σας ενδιαφέρει, γιατί έχει να κάνει με τα εργασιακά. Ο ένας να κάθεται δίπλα στον άλλον. Ναι. Και λοιπόν, στην εστίαση να υπάρχουν, να υπάρχουν τα για 3 να μέτρα. Έχουμε χρόνο απόσταση να συζητήσουμε. Και... Ναι, δεν θέλω να σχολιάσω το πόσο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αξιοποιήσει τους αγώνες των εργαζομένων. Τώρα η λέξη κατάργηση για το ΣΥΡΙΖΑ, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει. Την είδαμε με τα μνημόνια. Αυτό όμως που θέλω να πω εγώ, κύριε Σχιωμόπουλε και κυρία Γκαντώνα, είναι ότι, όπως φάνηκε στην Επιτροπή, η χαρά των βιομηχάνων, των εφοπλιστών και των τραπεζιτών δεν μπορεί να κρυφτεί. Το δήλωσαν οι εκπρόσωποι τους. Γιατί αναμένεται απογείωση της κερδοφορίας τους από τη στιγμή που θα αυξηθεί η εκμετάλλευση, γιατί θα μειωθεί και άλλο η τιμή της εργατικής δύναμης. Για τους εργαζόμενους όμως είναι δηλητήριο αυτό το νομοσχέδιο. Δεν υπάρχουν θετικές και αρνητικές διατάξεις. Είναι στο σύνολό του δηλητήριο. Έχει ήδη καταδικαστεί στη συνείδησή τους αμετάκλητα, και αυτό, πιστέψτε με, δεν είναι λίγο. Θα τροφοδοτήσει αγωνιστικές κινητοποιήσεις σημαντικές στο επόμενο διάστημα, και αυτό που έγινε την προηγούμενη Πέμπτη θα συνεχιστεί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση αυτήν την εβδομάδα. Αλλά υπάρχει και μία ακόμα πλευρά, ότι αυτό το νομοσχέδιο και οι διατάξεις του, αυτές οι αντεργατικές, συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και με την εκταμείευση. Το παραδέχονται άλλωστε όλοι. Να λοιπόν τι σημαίνει ανάπτυξη για τους εργαζόμενους. Σκληρή δουλειά, ξεμονάχιασμα, αντεργατικοί νόμοι. Αντεργατικοί νόμοι τους οποίους έφεραν όλες οι κυβερνήσεις. Τη γενίκευση της δουλειάς στις Κυριακές την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη δυσκολία στην απεργία, το 50-1 για την απεργία, την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία, πατάει πάνω σε όλα αυτά.
για τα γενικά. Λοιπόν. Να πω μονάχα ένα σχόλιο. Πρέπει είναι να ολοκληρώσετε, δυνατόν, κύριε Δελή. Είναι δυνατόν, κύριε ναι. Σχιωμόπουλε, τα παιδιά με τα μηχανάκια που κουβαλάνε τις πίτσες στα σπίτια του κόσμου να θεωρούνται συνεργάτες των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών και των ψηφιακών πλατφορμών? Συνεργάτες τους θεωρεί ο νόμος. Ενώ έχουν αρνείται να τους αποδεχτεί την εξαρτημένη σχέση. Εδώ θα είμαστε να τα βλέπουμε όλα. Και ένα σωρό άλλα. Εμείς είδατε, σας αφήσαμε, δεν σας διακόψαμε κανέναν. Η κατάργηση του καθόλου. Τι να πει κανείς.